Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2017 έχει ήδη ξεκινήσει. Πολλά είναι τα ερωτηματικά για το χτίσιμο του αφορολόγητου, τις αποδείξεις, τα τεκμήρια. Να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε με την βοήθεια του Κώστα Κετσιτζή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά σε εξέλιξη τη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το 2017, για το φορολογικό της 2017. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν 12 μέρες μετά την έναρξη της πλατφόρμας στο TaxNet έχουν υποβληθεί περίπου 95.000 δηλώσεις. Πολύ μικρός αριθμός, δεδομένου ότι αναμένουμε περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενους να υποβάλουν δήλωση φέτος. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση κάποιας παράτασης στην προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όποτε και κλείσει η πλατφόρμα, δηλαδή, αν υπάρχει κάποια λιγοήμερη παράταση, ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να καταβληθεί σε τρεις δόσεις, σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Με την πρώτη δόση να είναι στα τέλη Ιουλίου, επόμενη τέλη Σεπτεμβρίου και η επόμενη τέλη Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, και φέτος υπάρχουν κάποιες παγίδες και κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξει ο καθένας όταν υποβάλλει την φορολογική του δήλωση. Εμείς στο Insider.gr έχουμε ετοιμάσει έναν οδηγό, ειδικά για τη φορολογία εισοδήματος. Αναφέρουμε το πώς φορολογείται η μισθωτή εργασία, τα έσοδα από επιχειρηματικά κέρδη, από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίως τι γίνεται με τα τεκμήρια και με το κτίσιμο του αφορολόγητου. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι υπάρχει μια σύγχυση που γίνεται φέτος με τις αποδείξεις, με το πλαστικό χρήμα και με τα λοιπά. Οπότε υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος θα ενημερώνεται και συνεχώς, έχει μέσα και τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την συμπλήρωση των διάφορων κωδικών που μπορεί να τρέχει ο κάθε φορολογούμενος και αναμένουμε να τελειώσει η διαδικασία με ηρεμία μέχρι τις 30 Ιουνίου.